Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί απευθείας με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, από όπου θα παρακολουθήσετε την ομιλία του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος αυτήν τη στιγμή προσέρχεται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Με αυτή τη στιγμή εικόνες από την είσοδο αλλά και το εσωτερικό του Βελιδίου Συνεδριακού Κέντρου, κατάμεστο με κόσμο. 11 χρόνια ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός πάντα και δυνατά κοντά στις εξελίξεις. 11 χρόνια ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός πάντα και δυνατά μαζί με τον Έλληνα για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, εισέρχεται στην αίθουσα. Χαρούμενος και χειροκροτούμενος από το πολυπληθές κοινό. Στην Θεσσαλονίκη αυτήν τη στιγμή πάλεται η καρδιά ολόκληρης της Ελλάδας. Το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο είναι κατάμεστο με τον κόσμο να βρίσκεται κατά χιλιάδες μέσα και έξω από το κέντρο. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κατευθύνεται προς το βήμα, από όπου σε λίγο θα εκφωνήσει την ομιλία μπροστά σε αυτό το ενθουσιώδες κοινό. Ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Και οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Μια επιτυχημένη πορεία 11 ολόκληρων χρόνων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που αγωνίζεται για την Ελλάδα και για τον Έλληνα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κατευθύνεται προς το βήμα. Ας παρακολουθήσουμε όμως την ομιλία του. Ότι θα γίνω πρωθυπουργός για να σώσω τον τόπο. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου να αναλάβουμε τα ηνία της χώρας. Να αναλάβουμε, να σώσουμε αυτή τη χώρα. Μια χώρα που έρχεται από μακριά.
και δεν θα επιτρέψουμε κάποιοι να σταματήσουν την πορεία της. Η Ελλάδα έχει να προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα και θα γίνει το όραμα πράξη. Εάν όλοι μαζί είμαστε μία γροθιά. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα λαθρομετανάστη να σελγεί εις βάρος της Ελλάδος, της πατρίδας, του έθνους. Μου λένε και τι θα κάνεις. Ένα πράγμα. Θα τους διώξω. Αυτό θα κάνω. Δεν τους ζήτησα να έρθουν. Μπήκαν αθέα στο σπίτι μου. Υποχρεούμε να τους δείξω την πόρτα εξόδου. Να καταλάβουν. Η Ελλάδα ανήκει στους καθαρούς Έλληνες, στους Έλληνες που αγαπάνε την πατρίδα, που αγαπάνε το έθνος, που αγαπάνε την Ορθοδοξία, που αγωνίζεται για την Ελλάδα. Δεν είναι για τις κυφήνες της αριστερής κουλτούρας που έχουν εξασφαλίσει, όπως είπε και υπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, το ακαταδίωκτο. Πρέπει να καταλάβουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Η μέγιστη ευθύνη είναι αυτή η κομμουνιστική νοοτροπία και πρακτική που έχει εφαρμοστεί στη χώρα. Εδώ και τώρα, από κομμουνιστικοποίηση της Ελλάδος, σήμερα δίνεται το σύνθημα. Τους ανεχθήκαμε. Τους ανεχθήκαμε να κάνουν κουμάντο 60 χρόνια. Και έφεραν την Ελλάδα εδώ που την έφεραν. Παντού επικρατεί. Όπου και αν κοιτάξετε σε αυτό το έρμο το δημόσιο, επικρατεί η κομμουνιστική πρακτική. Τους νικήσαμε αμέσως μετά τον πόλεμο με τη Γερμανία. Νίκησαν οι Έλληνες. Νικήσαμε και αυτοί βγήκαν κερδισμένοι. Και αυτή ήταν μια μεγάλη ήττα της παράταξής μας, η οποία δεν μπόρεσε να ορθώσει το ανάστημα του φρονήματος και ιδεολογίας απέναντι σε αυτό που ισοπεδώθηκε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή η εφημερίδα τους, ο ριζοσπάστης, μας εγκαλεί και νομίζει ότι είναι αήττητος, λέμε στο ριζοσπάστη ότι θα τον νικήσουμε με ριζοσπαστικές προτάσεις και πράξεις. Αυτές τις οποίες δεν θα παρακολουθήσουν. Αυτές τις οποίες αδυνατούν να δουν. Επενδύουν στο χάος. Το άκουσα σε συνέντευξη, το διάβασα σε συνέντευξη που έδεσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Επενδύουμε στο χάος. Γνωρίζουν οι ανόητοι ότι μόνο δια του χάους θα επικρατήσουν. Το ξαναπροσπαθήσανε και σπάσαν τη μούρη τους. Να ξέρουν, η απάντησή μας είναι πειθαρχία και δουλειά. Και με αυτά θα νικήσουμε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραδοθεί. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, όλη η κυβέρνηση, όλοι οι διοικητές των οργανισμών, να υπακούν σε ένα άτυπο πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ένα όνομα εξαιρετικά ενοχλητικό. Είναι ο πρωθυπουργός που μας επέβαλε η κυρία Μέρκελ. Λέγεται
Ράιχενμπαχ. Και μας παραπέμπει στο Ράιχ, αυτό το οποίο πολέμησαν οι γονείς μας, αυτό που πολέμησαν οι παππούδες μας, και υποχρεούμεθα και σήμερα να πολεμήσουμε εμείς αλλογικοί. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη να κυβερνιέται από τους ξένους. Ο Σάκης, λάθη δικά μας, ιστορικά λάθη, τους επέτρεψαν να έχουν τον πρώτο λόγο. Η Ελλάδα αισθάνθηκε μεγάλη ντροπή και μεγάλη καταστροφή. Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναζήσει αυτός ο τόπος ένα νέο 1922. Δεν θα επιτρέψουμε ξανά να επικρατήσουν οι διχαστικές γραμμές. Δεν θα επιτρέψουμε ξανά να υπάρχουν ματαιοδοξίες οι οποίες οδήγησαν την Ελλάδα πολλές φορές στο φαράγγι της καταστροφής. Μα η Ελλάδα είναι άτρωτη και το λένε οι παιάνες. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μπορεί να ξαποσταίνει, αλλά ξανά προς τη δόξα τραβά. Και αυτή τη φορά έχετε την ευθύνη εσείς να την οδηγήσετε ξανά προς τη δόξα. Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία. Είναι η ημέρα του Σταυρού. Είναι η ημέρα που το 1814 ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία. Από που ξεκίνησε και η μεγάλη επανάσταση του έθνους. Και θυμάμαι, σαν και τώρα, όταν στο σχολείο, την εποχή που πηγαίνουμε σχολείο, μαθαίναμε γράμματα ελληνικά. Δεν μαθαίναμε ρεπούσιο φιλοσοφία. Έλεγε λοιπόν όρκος της Φιλικής Εταιρείας ότι δεσμεύονται οι Έλληνες να απελευθερώσουν την Ελλάδα.